Η ενίσχυση του τομέα καθαριότητας με ανθρώπινο δυναμικό για το Δήμο Μαρόνια Σαπών ήταν μια από τις προτεραιότητες που είχε θέσει ο Δήμαρχος Ηλίας Ιωαννάκης, καθώς οι ανάγκες των οικισμών καθημερινά αυξάνουν. Ο κ. Ιωαννάκης αναφέρει πως τα 120 άτομα που προσελήφθησαν μέσω του προγράμματος κοινοφελούς απασχόλησης βρίσκονται ήδη στο Δήμο και έχουν πιάσει δουλειά, με στόχο σε αυτούς τους 5 μήνες που διαρκεί το πρόγραμμα να αντιμετωπιστούν τα περισσότερα προβλήματα της περιοχής. Κάθε οικισμός του Δήμου Μαρόνια Σαπών από σήμερα και για 5 μήνες θα είναι καθαρός και χωρίς κανένα σκουπίδι. Ο τομέας της καθαριότητας στο Δήμο ενισχύθηκε με 120 άτομα μέσω του προγράμματος της κοινοφελής απασχόλησης. Μια εξέλιξη την οποία χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος Ηλίας Ιωαννάκης πολύ θετική, καθώς θα καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες. Ο κ. Ιωαννάκης αναφέρει πως την έναρξη αυτού του προγράμματος την περίμενε πώς και πώς, καθώς τα προβλήματα καθημερινά μεγάλωναν. Ανακούφιση μεγάλη. Σημαίνει ότι αμέσως από χτες ακόμα και σήμερα είδαμε την τεράστια διαφορά. Βγήκαν συνεργεία να κόβουν χόρτα, να καθαρίζουν τους δρόμους. Καταλάβατε. Αυτό που έλειπε. Αυτό που έλειπε σχεδόν από όλους τους Δήμους. Και εγώ θέλω να πω κάτι. Αυτό το πρόγραμμα εμείς το περιμέναμε από πέρσι, ότι τάχα θα ήταν για δύο χρόνια. Μετά έγινε για ένα χρόνο. Μετά μας είπαν για 10 μήνες. Το άσχημο είναι ότι όλα αυτά τα άτομα που προβλέπουμε εμείς, έχουμε πρόβλεψη για 180, εντάξει, τώρα είναι 120, θα είναι μόνο για 5 μήνες. Έπρεπε να γίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός, ότι κάθε μήνα, άμα είχαμε εμείς από 20-30 άτομα, μπορείτε να καταλάβετε ότι οι Δήμοι δεν θα είχαν αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Ιωαννάκης θεωρεί πως σε αυτούς τους 5 μήνες θα μπει τάξη στο Δήμο, λέγοντας όμως πως θα ήταν πιο λειτουργικό το πρόγραμμα εάν αυτά τα άτομα απασχολούνταν για περισσότερο καιρό. Βγήκαν και τα μηχανήματα. Άρχισαν να κόβονται σχεδόν σε όλες τις παιδικές χαρές στις γειτονές τα χόρτα, να καθαρίζονται, να μαζεύονται τα σκουπίδια καλά-καλά, να καθαρίζουν και οι παραλίες. Εντάξει, οι παραλίες προσπάθησε ο αντιδήμαρχος από την άλλη την πλευρά, ο κύριος Πασλίδης, έστω με το λίγο προσωπικό που είχε από οδηγούς εθελοντικά και τα απογέμματα, να καθαρίζουν και να βάλουν τις περίφημες ομπρέλες που θέλουμε όλοι να έχουμε. Ομπρέλες εκεί, όσο και έχουμε, βάλαμε σε όλες τις παραλίες. Μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας και της σύνδρευσης έκαναν ό,τι μπορούσαν, όπως λέει ο κ. Ιωαννάκης, για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του καλλικρατικού Δήμου. Και προσθέτει πως και οι ίδιοι οι δημότες θα πρέπει να συνδράμουν στο έργο της καθαριότητας με το να σέβονται το περιβάλλον και να μην το ρυπαίνουν. Η προσπάθεια αυτή άλλωστε είναι συλλογική. Για τις τεράστιες προσπάθειες που έκαναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που δούλευαν σαν τα σκυλιά, το εννοώ, ήταν οι λίγοι οδηγούς που πήγαιναν πίσω από το απορριμματοφόρο για να βάζουν τα σκουπίδια μέσα κτλ. Αυτό το πατριωτισμό τα παιδιά το απέδειξαν ότι για το καλό του Δήμου τους δούλεψαν. Κάποιοι μπορούν να κατηγορούν, όπως πρέπει να καταλάβουν και οι δημότες, ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Και αυτά τα 3,5 χρόνια που εμείς είμαστε δήμαρχοι, εγώ πιστεύω είναι τα πιο δύσκολα χρόνια. Το έχω πει και σε πολιτικούς. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο Πόλεμο, αυτή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Να μην έχεις άτομο σε ένα Δήμο με 43 χωριά, άτομο να κόβει χόρτα. Με καταλάβατε. Άτομο να προσλάβεις για να σου μαζεύουν τα σκουπίδια. Να μην σε αφήνουν και να μην μπορείς να πάρεις. Ανακούφιση είναι μεγάλη με αυτά τα άτομα που ήρθαν.